Αυτή την εικόνα, αυτό το βίντεο είδε και ο Πρωθυπουργός και συγκινήθηκε και τον κάλεσε και στο Μέγαρο Μαξίμου, αν μπορούμε να δείξουμε και την φωτογραφία, για να τον τιμήσει και να καμαρώσει. Όλοι συγκινηθήκαμε. Εντάξει, όλοι συγκινηθήκαμε. Ψηλός είναι και ο Πρωθυπουργός. Ψηλός, να τον πω, έτσι. Κάτσε πιο ψηλός θα τον έβζωνε. Έτσι. Ωραία, εντάξει. Καλημέρα στον Γιώργο τον Τσιούλο. Γεια σας κύριε Τσιούλο, γεια σας Γιώργο. Καλημέρα. Να μιλάμε στον ελληνικό, μου επιτρέπετε να μιλάμε στον ελληνικό. Νίκος Γιώργος, μας συγκίνησες. Και να πούμε ότι δεν ήταν σκηνοθετημένο. Η αδερφή σου είναι αυτή που σε έκανε διάσημο στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ακριβώς, ναι, ναι. Να ρωτήσω τι ένιωθες εκείνη τη στιγμή στην τελευταία σκοπιά οδεύοντας προς το απολυτήριο. Τίποτα, δεν ήθελα να τελειώσω απλά. Απλά δεν ήθελα να τελειώσω. Ξέρεις, οι περισσότεροι Έλληνες λένε ο στρατός επιτέλους τελείωσε. Εσύ δεν ήθελες να τελειώσει, πέρασες καλά και καμάρωνες. Ποια είναι τα συναισθήματα, δηλαδή. Νομίζω, σκέφτεται έτσι. Δηλαδή και με τους εκπαιδευτές που έχω μιλήσει, που μίλαγα και μιλάω, μου λένε, και με άλλους έξοδες που έχουν απολυθεί, μου λένε δεν θέλουμε. Φέρτε ξηραφάκι να ξεριστούμε να ξανακάνουμε υπηρεσία. Το πήρε στο απολυτήριο ή είσαι σε άδεια πώληση, όπως είναι. Όχι, όχι. Όχι, έχω πάρει απολυτήριο. Το πήρε. Ναι. Να πούμε καλός πολίτης, τώρα, δηλαδή, ή θα ξαναγυρίσει. Λέμε καλός πολίτης. Και τώρα, πολύ. Τα σχέδια από εδώ και πέρα, Γιώργο. Στο πλάνο μου έχω ένα μεταπτυχιακό. Σε ποια ειδικότητα, τι είχε σπουδάσει. Μαθηματικός έχω τελειώσει. Έχεις τελειώσει μαθηματικός, λοιπόν. Ναι, και θέλω να ασχοληθώ με τα οικονομικά. Άρα, μεταπτυχιακό και εν συνεχεία η αγορά εργασίας. Παράλληλα, ψάχνω τώρα μέσα στην αγορά εργασίας. Για ποιο λόγο επελέγεις για Εύζωνας όταν έγιναν οι προεπόμενες διαδικασίες? Λόγω του ύψους, λόγω του πτυχίου, λόγω... Καλά, και το ύψος παίζει ρόλο. Πρέπει να είσαι ευθυτενής. Εύζωνος, καλά ζωσμένος. Ακριβώς. Όχι, το πτυχίο δεν έχει καμία σχέση. Σίγουρα είναι ο χαρακτήρας και το ήθος. Αλλά αυτά βγαίνουν στην εκπαίδευση. Δηλαδή φαίνεται, αν κάποιος δεν έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, θα φύγει μόνος του. Τώρα είναι πολύ νωρίς, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχεις κρατήσει επαφές με συναδέλφους σου. Είναι σίγουρο ότι θα ανταμώσετε κάποια στιγμή ως πολίτες, ε? Μα μιλάμε κάθε μέρα. Α, έχετε... Είναι το κόλλημα, ε? Είναι σαν τελειώνουμε το σχολείο, μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο, αλλά μιλάμε με τους συμμαθητές με τους οποίους περάσαμε μια ζωή στα θρανία. Ακριβώς. Έχουμε ακούσει ότι είναι δύσκολη η εκπαίδευση των Ευζωνών. Είναι αλήθεια δύσκολη? Είναι πολύ δύσκολη. Γιατί πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις το μυαλό σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό. Φαντάσου τώρα ο Γιώργος, του φεύγουν τα δάκρυα, είναι ανέκφραστος. Φαντάσου με καύσωνα, με 40 βαθμούς και περάσαμε πολλά 40 φέτος. Σχολή. Φαντάσου με κρύο ή με βροχές. Και φαντάσου με τουρίστες ή τουρίστριες που μπορεί για λόγους TikTok να κάνουν και τη μεγαλύτερη χαζομάρα. Και εσύ πρέπει να είσαι. Γι' αυτό υπάρχει και ο Λοχίας δίπλα. Ναι. Εσύ πρέπει να είσαι ανέκφραστος. Μια στιγμή τέτοια δύσκολη που πέρασες, που έπρεπε να μείνεις ανέκφραστος και να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου, αλλά δεν ένιωθες καλά σωματικά, ηθικά. Στην ακινησία στο Ζάπιο θυμάμαι, πριν την 25η. Η ακινησία είναι αυτή που σε ταλαιπώρησε πολύ, που ήσουν ακίνητος? Ναι, είχαμε κάτσει περίπου μία ώρα νομίζω, μία μισή. Στο άγγιμα. Πριν βγούμε στη λεωφόρο για να κάνουμε την παρέλαση και με έσφυγαν οι ζώνες πάρα πολύ στη μέση. Ένιωθα ότι με κόβουν στη μέση. Και έπρεπε να μείνεις και ακίνητος, να μην κάνεις λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Καθόλου, καθόλου. Γιώργο μου, εύχομαι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε για τις στιγμές τις προσωπικές με τη βοήθεια της αδερφής σου που μοιράστηκες μαζί μας. Καλημέρα. Ελπίζω να το δουν πολλοί νέοι και να διαλέξουν την αντίστοιχη θητεία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν ήμουν 30-40 πόντους ψηλότερος και είχα, ήμουν στην διαδικασία του να, να είμαι Εύζωνας, ας πούμε, θα ήμουν ο χειρότερος, διότι είμαι απίστευτα υπερκινητικός. Πρέπει να είναι ψυχικό πρόβλημα, δεν είναι? Θα σου πήγαινε ωστόσο η φουστανέλα. Καλά, ναι, και το καλσόν. Βέβαια, να πω ότι ειδικό σώμα, ηρωικές στιγμές, εγώ λόγω της αθλητικής μου δραστηριότητας και λόγω του ότι είμαι
κάτω του 1,80, 1,74, πιο βραχής όμως. Ήταν το εφαλτήριο, και σε συνδυασμό ότι ήξερα και ανάγνωση και γραφή, ήταν το εφαλτήριο για να με επιλέξουν για τις ειδικές δυνάμεις. Οπότε έμπλεξα αλλιώς εγώ. Αλλά όχι, εντάξει, είναι δύσκολη εκπαίδευση και εσύ. Είναι στιγμές, ναι, είναι στιγμές. Παιδιά, εφημερίδες δεν έχω διαβάσει, ε. Για να πάμε να διαβάσουμε.